Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Όμνια TV. Αντιφασιστική πορεία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στη Νίκαια ως απάντηση σε εκδήλωση που έχει προγραμματίσει η νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η συγκέντρωση για την αντιφασιστική πορεία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο περιβολάκι πλατεία Δαβάκη της Νίκαιας. Όπως σημειώνουν πολλά κινηματικά μέσα, η αντιφασιστική αυτή πορεία αποκτά ιδιαίτερο ειδικό βάρος υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς εθνικιστές, στελέχοι του ακροδεξιού κόμματος Λάος, συμμετέχουν από σήμερα στο κυβερνητικό σχήμα του πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκά Παπαδήμου. Με τη συμμετοχή τεσσάρων στελεχών του ακροδεξιού κόμματος Λάος, σχηματίστηκε επίσημα σήμερα η κυβέρνηση του πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκά Παπαδήμου. Οι περισσότεροι υπουργοί και υφυπουργοί του ΠΑΣΟΚ έμειναν στη θέση τους, ενώ το Λάος απέκτησε τον έλεγχο ενός υπουργείου, του υποδομών μεταφορών και δικτύων, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν και το διαδίκτυο, ενώ τοποθέτησε υφυπουργούς στα Υπουργεία Άμυνας, Γεωργίας και Ναυτιλίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τον έλεγχο των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών, ενώ τοποθέτησε και τρεις υφυπουργούς στα Υπουργεία Οικονομίας, Υγείας και Τουρισμού, καθώς και έναν αναπληρωτή υπουργό στο Παιδείας. Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι το κόμμα της θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Η Ιταλική Γερουσία ψήφισε το πακέτο έκτακτων περικοπών στις κρατικές δαπάνες, το οποίο περνά τώρα στην Κάτω Βουλή, όπου και αναμένεται να ψηφίσει. Ο Μπερλουσκόνη θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να σχηματιστεί και στην Ιταλία κυβέρνηση από οικονομικό τεχνοκράτη, τον Μάριο Μόντι, επίσης στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πορεία της Ιταλίας θυμίζει έντονα την κατάρρευση των οικονομικών του ελληνικού κράτους, καθώς και εκεί πρώτα ανέβηκαν τα επιτόκια σε επίπεδο που καθιστούσε απαγορευτική την πρόσβαση σε δανεισμό από τις λεγόμενες αγορές, επιβλήθηκε επιτήρηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατόπιν απαιτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πακέτο λιτότητας και σχηματισμός κυβέρνησης από οικονομικό τεχνοκράτη. Συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης των έκτακτων εισφορών που επιβάλλονται στα νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει και πάλι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων στην Πλατεία Εξαρχείων. Οι δράσεις του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στηρίζονται και από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων. Μέχρι τώρα οι Δήμοι Σαρονικού, Ελληνικού, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης, Ηλίου, Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Κορυδαλού, Περιστερίου, Λάρισας και άλλοι, στηρίζουν τις κινήσεις των κατοίκων τους, προσφέροντας και νομική υποστήριξη στην άρνηση πληρωμής του χαρατσιού. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.